Για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να απαντήσω σε αυτό που ερώτησε ο κύριος Αμυράς. Καταρχήν, πρόκειται ακριβώς για μια κατάργηση του κεφαλαίου Β' του συγκεκριμένου νόμου που είπατε, που αφορά τις χρήσεις γης. Τι θα ακολουθήσει μετά την κατάργηση? Σε ένα μεταβατικό διάστημα μέχρι την έκδοση νέου προεδρικού διατάγματος, το οποίο πρέπει να γίνει άμεσα, αλλά πάντοτε σε διάλογο με τους φορείς της κοινωνίας, θα ισχύσει το διάταγμα του 87. Άρα δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως κενό. Κατά τη γνώμη μας, το 87 ήταν καλύτερο από αυτό το οποίο υπήρξε στο πλαίσιο του νόμου του 14. Και βεβαίως φαντάζομαι να έχουμε την ευκαιρία και με τις δικές σας προτάσεις ακριβώς να απαντήσουμε σε ένα πρόβλημα το οποίο ταλανίζει το θέμα των χρήσεων γης την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και πάνω στο έδαφος του οποίου υπάρχει και μια σκληρή σύγκρουση συμφερόντων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να περάσω στα άλλα ζητήματα. Καθώς ολοκληρώνεται η συζήτηση, νομίζω πλέον ότι μπορούμε να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις και να βγάλουμε συμπεράσματα. Παρά τις κραυγές που υπήρξαν εκ μέρους της αντιπολίτευσης, κάθε καλόπιστος παρατηρητής μπορεί πλέον να καταλάβει ότι το νέο ταμείο που ιδρύεται δεν είναι τα ΙΠΕΔ, ότι το νέο ταμείο που ιδρύεται δεν έχει σκοπό τις ιδιωτικοποίησεις, ότι στο νέο ταμείο είναι καθοριστικός ο ρόλος του Υπουργού Οικονομικών, δηλαδή του πολιτικού παράγοντα, ότι τα έσοδα του νέου ταμείου δεν πηγαίνουν μόνο, όπως προβλεπόταν στην περίπτωση του ΤΑΙΠΕΔ, για την αποπληρωμή του χρέους. Πρόκειται για μια τομή στα ελληνικά πράγματα, το οποίο δανείζεται, η οποία δανείζεται μοντέλα άλλων χωρών, όπως αυτό της Γαλλίας, για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη και πιο παραγωγική αξιοποίηση της περιουσίας της χώρας μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα πριν τον κύριο Γεγκέρογλου που αναφέρθηκε στο ΕΚΑΣ. Ειλικρινά θέλει θράσος, πώς να το πω. Οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν δεσμευτεί για την κατάργηση του ΕΚΑΣ το 2015 να έρχονται και να μας εγκαλούν διότι εμείς το υποκαθιστούμε με την Εθνική Σύνταξη. Διότι εμείς, που το γράφει, δεν γνωρίζετε τα πεπραγμένα σας. Μα τι λέτε τώρα. Από εκεί και έπειτα, από εκεί και έπειτα, από εκεί και έπειτα. Σε όλη αυτή τη διάρκεια της συζήτησης δεν άκουσα κυριολεκτικά ούτε μία συγκεκριμένη πρόταση. Κοιτάξτε να δείτε. Τα 5,4 δις ως στόχο τον γνωρίζατε όταν ψηφίζαμε από κοινού τη συμφωνία το καλοκαίρι. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα να ψηφίσουμε τους εφαρμοστικούς νόμους για να φτάσουμε σε αυτόν τον κοινό μας στόχο. Υπήρξε κάποια πρόταση από μεριά σας για το ασφαλιστικό? Υπήρξε κάποια πρόταση από μεριά σας για το φορολογικό? Υπήρξε κάποια άλλη κατανομή για τους έμεσους φόρους? Τίποτα. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ο νεοφιλελεύθερος αντικοινωνικός λαϊκισμός που σας έχει καταλάβει πλέον σας οδηγεί σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο και δεν έχετε, και επιβεβαιώθηκε αυτό σε αυτή την συζήτηση, να παρουσιάσετε το οτιδήποτε το συγκεκριμένο. Κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερα στα θέματα της ενέργειας, αυτά που αφορούν την μη ιδιωτικοποίηση, την ψηφισμένη από εσάς κατά 66% του ΑΔΜΙΕ, τη μη εφαρμογή του νόμου για τη μικρή ΔΕΗ και την αντικατάστασή του με τον μηχανισμό των νόμων της δημοπρασίας, δεν άκουσα να γίνεται καμιά απολύτως κριτική, το καταλαβαίνω. Τι να υπερασπιστείτε? Να υπερασπιστείτε τη βάρβαρη επίθεση στη δημόσια περιουσία και στη ΔΕΗ? Να υπερασπιστείτε ότι θέλατε να δώσετε τα δημόσια δίκτυα σε ιδιώτες? Παρ' όλα αυτά λοιπόν, επειδή καταλαβαίνω ότι βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, σας καλώ να δηλώσετε αυτή τη στιγμή ότι τουλάχιστον σε αυτά τα άρθρα, κάνοντας πραγματικά μια αυτοκριτική, βγάζοντας συμπεράσματα από τα λάθη του παρελθόντος, ότι θα τα ψηφίζετε. Είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για να δείξετε ότι μπορείτε να βγάζετε συμπεράσματα από αυτά τα οποία κάνατε το προηγούμενο διάστημα και έχετε βαρύτατες ευθύνες. Με τις συγκεκριμένες προτάσεις που κάνουμε, κατορθώνουμε και την ΔΕΗ να αποζημιώνουμε, αλλά ταυτόχρονα να μπαίνουμε με τη συνολική μας ενεργειακή πολιτική, να κάνουμε ένα μπάσιμο κυριολεκτικά στην ευρύτερη ενεργειακή αγορά. Σήμερα η Ελλάδα γίνεται πρωταγωνιστή στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Ευρώπη, με τους αγωγούς που προωθεί. Με τον ΤΑΠ που εγκαινιάσαμε προχθές, με τον IGB τον Βουλγαρικό, με τον πλωτό σταθμό της Αλεξανδρούπολης, με τις συμφωνίες που κλείσαμε με το Ιράν, το Ισραήλ, την Κύπρο, με την Αίγυπτο.
Σήμερα λοιπόν η Ελλάδα γίνεται ένας περιφερειακός παίκτης της ενεργειακής αγοράς, γίνεται ένα ενεργειακό σταυροδρόμι. Ενώ ακολουθούν το νέο πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο νέος νόμος για την εκμετάλλευση της γεωθερμίας, μεγάλες τομές οι οποίες χρονίζανε τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας. Θα ολοκληρώσω λέγοντας κάποιες γενικότερες σκέψεις. Μιλήσατε, κυρίες και κύριοι, για αξιοπιστία, για έλλειψη αξιοπιστία της κυβέρνησης. Αυτή κρίνεται από τον κόσμο. Αλλά υπάρχουν και ορισμένα αντικειμενικά σημάδια, ορισμένες αντικειμενικές κινήσεις. Διότι όλοι πλέον, ή όλο και περισσότεροι, συνομολογούν ότι με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης μπαίνουμε σε μια νέα φάση. Σήμερα μεγάλες επενδυτικές τράπεζες ανοίγουν γραφεία στη χώρα μας. Η EBRD, η UniCredit, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι καινούργια σημάδια αυτά. Σήμερα η συζήτηση για το χρέος δεν είναι γενικόλογη. Γίνονται συγκεκριμένα βήματα. Αλήθεια, τι λέτε για το χρέος, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας? Ακόμη εμένετε σε αυτό που υποστήριζε ο κύριος Σαμαράς, ο επανακάμψας στις τελευταίες μέρες κύριος Σαμαράς περί βιωσιμότητά τους? Δεν ακούσαμε τίποτα να πείτε και σε αυτό το θέμα. Όλοι μας θα κριθούμε από τα απτά αποτελέσματα της πολιτικής μας. Θα κριθούμε λοιπόν κατά πόσο θα μπορέσουμε να μειώσουμε την ανεργία, να μειώσουμε την φτώχεια, θα κριθούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να ξαναφέρουμε την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης. Πάνω δηλαδή σε αυτά που κριθήκατε εσείς και αποθήκατε. Ευχαριστώ πολύ.